Η Βιβέτα Τσιούνι γεννήθηκε το 1934 και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όπου είχε συμφοιτητές μεταξύ άλλων την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και τη Δέσποινα Στυλιανοπούλου. Στη συνέχεια πήγε στο Λονδίνο, όπου και συνέχισε τις σπουδές της στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης. Επίσης, έκανε μαθήματα στο περίφημο Actors Studio της Νέας Υόρκης. Το ντεμπούτο της η Βιβέτα Τσιούνι στον ελληνικό κινηματογράφο το έκανε το 1962 με την δραματική ταινία «Οργή» σε σκηνοθεσία του Βασίλη Γεωργιάδη και σενάριο του Νίκου Φόσκολου. Παύλο! Μην ανασηκώνεσαι, αγάπη μου. Φοβήθηκα πως δεν θα σε ξανάβλεπα. Πώς το φαντάστηκες αυτό? Νιώθεις καλά τώρα? Καλύτερα. Τα πόδια σου δοκίμασες να τα κινήσεις λίγο? Όχι, είναι νωρίς ακόμα. Πρέπει πρώτα να μείνει εδώ, να γίνει καλά, να πάμε στο σπίτι και ύστερα... Ναι, ο γιατρός μου είπε πως θα πρέπει να μείνεις ακόμα κάνα δύο εβδομάδες στο κρεβάτι. Παύλο. Ναι, αγάπη μου. Πες μου, τα πόδια μου δεν τα νιώθω. Θα μπορέσω να περπατήσω ποτέ? Μα και βέβαια θα μπορέσεις να περπατήσεις. Ασφαλώς θα περπατήσεις. Εργάστηκες καθόλου όσο έλειπα? Προσπάθησα κάνα δύο φορές, μα δεν τα κατάφερα να συγκεντρωθώ. Τερέζα, θέλεις να σου δώσω κάτι να πιείς? Όχι, ευχαριστώ, μητέρα. Θα ήθελα να πάω στο δωμάτιό μου. Νιώθω κουρασμένη. Θα σε πάω εγώ, Τερέζα. Όχι, κάτσε εσύ με τον γιατρό, θα τη βοηθήσω εγώ. Λοιπόν, γιατρέ, εδώ χωρίζουμε. Προς το παρόν. Για τις λίγες μέρες θα ξανάρθω να δω πώς πας. Σε ευχαριστώ, γιατρέ, για όλα. Να που ξαναβρίσκεσαι πάλι στο δωμάτιό σου, Τερέζα. Εδώ είσαι, Λίλη. Καλώς ήρθες, Τερέζα. Γεια σου, Λίλη. Γιατί έτρεχες έτσι εκείνη τη μέρα? Πάντα τρέχω. Λυπάμαι πολύ για ό,τι έγινε. Σημαντική ρόλη της θεωρούνται στις ταινίες «Μικρή και μεγάλη ενδράση» σε σκηνοθεσία Ορέστη Λάσκου το 1963 και «Αμφιβολίες» σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Γρηγορίου το 1964. Συνολικά η Βιβέτα Τσιούνι πήρε μέρος μόνο σε 8 ταινίες και όλες ήταν τη δεκαετία του 1960. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 έκανε στροφή στην καριέρα της και άρχισε να παίρνει ρόλους σε τηλεοπτικές σειρές της ΕΡΤ όπως το «Ξενοδοχείο ο Έβδομος Ουρανός» το 1972, το «Ταξίδι» το 1976, «Ο Θάνατος του Τιμόθεου Κόνστα» το 1987 και άλλες, σύνολο 10 τηλεοπτικές σειρές. Στο θέατρο, η Βιβέτα Τσιούνι έκανε τον ντεμπούτο της στο Εθνικό Θέατρο με την παράσταση «Οι Μάγισσες του Σάλεμ» το 1955 σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού, όπου έπαιξε δίπλα στην Τζένι Καρέζη, την Αντιγόνη Βαλάκου, την Ρίτα Μιράτ και τον Βίρονα Πάλι. Συνεργάστηκε επίσης με τον Αλέξη Μινωτή στην παράσταση «Αντιγόνη» το 1956. Από το 1955 έως το 1993 η Τσιούνι έλεβε συνολικά μέρος σε 35 παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου. Σας έβαλε σε κόπους. Ώστε μπορέσετε και ξεφύγατε μέσα από τα χέρια τους. Ήταν φρικτό. Λίγες ώρες ακόμα ανάμενα θα τρελαινόμουν. Όταν το σκάσατε. Σας κυνήγησαν. Mm-hmm. Ο λοχαγός της σας ρώτησε. Ήθελε να μάθει για την οργάνωση. Εσάς ποιος σας το είχε πει? Ο αδερφός μου. Μου το έγραψε. Κακός. Θεέ μου, τον σκότωσαν. Κοιμηθείτε τώρα. Από όσο ξέρουμε, δεν παντρεύτηκε ποτέ, ούτε απέκτησε παιδιά. Η Βιβέτα Τσιούνι πέθανε στις 4 Μαΐου 2019 σε ηλικία 85 ετών. Δημοσιεύματα την θέλουν να έπασχε από την νόσο Αλτσχάιμερ και τα τελευταία χρόνια νοσηλευόταν στο άσυλο Ανιάτων στην Κυψέλη.
Η ανακοίνωση της οικογένειας για το θάνατό της ανέφερε. Την πολύ αγαπημένη μας αδελφή και θεία, Βιβέτα Τσούνη, εκιδεύσαμε σε στενό οικογενειακό την Δευτέρα 6 Πέμπτου 2019 στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Η αδελφή της, Πόπη Τσούνη, τα ανήψια Ελιάνα και Βασίλης Ρεμεντζής, η λυπή συγγενής. Ρωμαίο, πάρε το λουλούδι αυτό να σε δροσίζει στα όνειρά σου. Ω, ευχαριστώ Ιουλιέτα, καταδροσίστηκα. Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να σου ο Ρωμαίος, άλλαξε τον πατέρα σου, απαρνήσου το όνομά σου. Γιατί να σου ο Ρωμαίος. Ω, ω, να μου να το γάντι αυτό, να άγγιζα το μαγουλό της. Το μαγουλό της. Μωρέ, εδώ είσαι. Και φάγα τον κόσμο από το πρωί για να σε βρω. Το γύρευες, πατέρα. Ναι, παιδί μου, ένα χιλιάρικο τηλεφωνήματα ξόδεψα για να τον πετύχω. Ξέρεις τι σε θέλω, μωρέ. Να με σφάξετε. Όχι παιδάκι μου να σε σφάξω. Γιατί να σε σφάξω. Όλη η Αθήνα μου τηλεφώνησε από το πρωί και μου ζητάνε να τους κλείσω τραπεζάκι για να σε δούνε. Να με δούνε σφαγμένο. Πώς παιδί μου σφαγμένο. Τι να με δούνε, τι να με κάνουν. Σε δούνε. Διεδόθηκε με τεπιτάσεως ότι είσαι ο καταπληκτικότερος θαυματοποιός του γλεντιού και της χαράς. Της διπλής χαράς. Της χαράς του κόσμου και της χαράς της δικής μου. Της δικής μου χαράς. Λοιπόν, χαρούλα μου, αυτό το παιδί... Πού είσαι, ρε! Αυτό το παιδί, λοιπόν, αξίζει πολλά. Ανακοίνωση για το θάνατό της στη σελίδα του στο Facebook ανάρτησε και ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος εξέφρασε ένα παράπονο στην οικογένειά της, καθώς δεν ενημέρωσαν κανέναν από τους φίλους της για το χαμό της. Ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε... Έφυγε από τη ζωή τις ημέρες του Πάσχα μία από τις πιο όμορφες ηθοποιούς μας, συμμαθήτρια της Αλίκης, η γλυκιά Βιβέτα Τσιούνη. Κανείς συγγενής της δεν ειδοποίησε κανέναν, λες και δεν είχε φίλους, συμμαθητές εν ζωή ή λες και δεν ήταν εκλεκτό μέλος του ΣΕΗ. Είναι κρίμα και διπλή η θλίψη μας. Νοσηλευόταν κάποια χρόνια σε κλινική της Κυψέλης.